Οδηγούνται όπω τόνισαν στην καταστροφή. Ο λόγο για δεκάδε οικογένειε κτηνοτρόφων, με αφορμή την εκδίωξή του από τα βοσκοτόπια τη σειρά μονή Οδηγήτρια, η οποία έχει κινήσει τη διαδικασία έξωσή του από μια τεράστια έκταση μοναστηριακή περιουσία, όπου σχεδιάζονται επενδύσει με εγκαταστάσει ανανεώσιμων πηγών ενέργεια αλλά και ανέγερση ξενοδοχείων. Να σταματήσει η δίωξή μα να πάρει απόφαση να συγκηθεί ο οργανισμό μοναστηριακή περιουσία και να αποφασίσει να σταματήσει η δίωξη, να μην γίνει το δικαστήριο. Και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να βρούμε μία λύση. Και εμεί είμαστε μέρο του ποιμνίου τη Εκκλησία. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα με βαριά καρδιά. Θέλω να το καταλάβετε. Δεν είναι εδώ η θέση μα. Στα ποιμνιοστάσια μα ήταν η θέση μα. Εδώ μα αναγκάζει ο ηγούμενο Ιεράσμο Ισοδηγητρία να βρισκόμαστε εδώ πέρα και να διαμαρτυρόμαστε. Μπορούμε να συνεπάρξουμε και με τι εταιρείε. Αν θέλουν να βάλουν ηλιακά πάρκα, υπάρχει τόπο. Χιλιάδε είναι τα στρέμματα. Πάνω από 10 με 13.000 είναι τα στρέμματα. Λύση μπορούμε να βρούμε. Άμα θέμε, όλοι πρέπει να, να προσπαθήσουμε. Και εμεί δεν αφισβητούμε την εκκλησία, δεν αφισβητούμε τον τόπο. Είμαστε 100 χρόνια εκεί. Κρατώντα πάνω με τη φράση, το άδικο ούκο ευλογείται. Κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε ειρηνική διαμαρτυρία έξω από την Αρχιεπισκοπή Κρήτη, όπου κατέθεσαν ψήφισμα διαμαρτυρία, ζητώντα η σύγκληση του Συμβουλίου του Οργανισμού Μοναστηριακή Περιουσία Νομού Ηρακλείου, ώστε με απόφασή του να σταματήσει η δικαστική του δίωξη και να συνεχιστεί ο διάλογο, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή. Να γίνουν οι επενδύσει. Τα στρέμματα είναι πολλά, μπορούμε όμω εμεί να ζήσουμε, γιατί είμαστε πια 25 μπορεί και παραπάνω οικογένειε, 150 γυναικόπαιδα. Και θέλαμε για δύο-τρει μήνε να γλιτώσουμε κι εμεί τα χιόνια τη κακοκαιρία. Και θέλει να μα υποβγάλει. Για ποιο λόγο δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε ούτε μπαταχτήρε, ούτε διεκδικούμε κάτι από τη μονή, ούτε έχουμε καταπατήσει κάτι. Τίποτα. Είμαστε συνεπεί απέντηση υποχρεώσει μα οικονομικέ, δεν χρωστάμε ούτε ένα ευρώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και τα δύο χρόνια που δεν μα έχει νοικιάσει ο ηγούμενο τη Ιερά Μονή του Δητρία στα χτήματα, εμεί καταβάλουμε το αντίτιμο στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Γυρεύω με το δίκιο μα, επαέλια δεν έχουν λόγο να μα υποβγάλουν. Μπορούν να τα κάνουν όλα και να είμαστε κι εμεί γιατί είμαστε 100 χρόνια οι παππούδε μα, οι πατεράδε μα. Με τι γαϊδάρου σε πρωτοπηγαίναμε κάνουμε δρόμου, κάνουμε Δεν έχουμε πού να πάμε. Και εκτό από αυτό είναι και συναισθηματική λόγη. Δηλαδή, μα πετά πέρα χωρί λόγο. Όλοι χωρούμε μέσα στην εκκλησία και μέσα στο μοναστήρι. Μπορεί να κρατήσει και του βοσκού και να κάνει και τι άλλε δουλειέ που θέλει και τα φωτοβολταϊκά που θέλει. Αλλά και εμεί δεν πρέπει να διωχθούμε από εκεί. Ζούμε από αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί που έχουμε έρθει εδώ και αρκετοί άλλοι που δεν μπόρεσαν να έρθουν λόγω συνθηκών. Αλλά α σκεφτεί ο αρχιεπίσκοπο, α σκεφτούν οι ηθήνοντε. Σε ποιο σημείο μας φέρνουν. Όπως τόνισαν δεν είναι μια απλή απόφαση έξωσης 10.000 οικοπροβάτων καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες βοσκοτοπικές εκτάσεις στο νησί μας σημειώνοντας ότι η παρουσία τους δεν επηρεάζει τις όποιες επενδύσεις.